Καθημερινά οι εμπορικοί δρόμοι παρουσιάζουν υποτονική κίνηση. Η οικονομική δυσπραγία των καταναλωτών έχει ως αποτέλεσμα τα εμπορικά καταστήματα να είναι άδεια. Με τις μέρες τους είναι, παιδιά, με τις μέρες τους. Βλέπεις ότι τέλος του μήνα που πληρώνουν τις συντάξεις, γιατί οι συντάξεις κινούν σχεδόν τα πάντα ακόμα, ότι τέλος του μήνα έχει κίνηση. Για μια εβδομάδα περίπου. Με το που θα περάσει αυτή η εβδομάδα, έχουν τελειώσει, έχουν φύγει τα λεφτά και περιμένουμε μετά ξανά ή τις 15 του μηνός που πληρώνονται κάποιοι ή ξανά το τέλος του μήνα. Λαγιάρη εδώ που είναι ένα πέρασμα, ένας δρόμος με πολλά καταστήματα, αναπτύχθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν. Όπως το είπες, ένα πέρασμα όμως το οποίο ο κόσμος περνάει και απλά συνεχίζει για να πάει στον προορισμό του. Πριν σταματούσε. Σταματούσε λίγο περισσότερο, ναι. Εντάξει, ακόμα κάποιοι σταματάνε, αλλά όχι όπως ήταν ανέκαθεν. Έχουν αλλάξει πολύ. Εδώ σε αυτό το χωριό η κίνηση είναι σπασμένη αυτή την εποχή, διότι δεν έχει θάλασσα. Έχει πολλούς περαστικούς. Αλλά αυτή την εποχή ο κόσμος είναι στις παραλίες. Γενικά δεν έχει πάρα πολύ δουλειά, αλλά δόξα τω Θεώ καλά πηγαίνουν όλα. Ωραία. Πώς τώρα με την περίοδο της κρίσης και πώς σας επηρέασε? Μας επηρέασε αρκετά. Που ο κόσμος παίρνει λιγότερα χρόνια. Η κρίση μας επηρέασε αρκετά. Έχει πέσει αρκετά η κατανάλωση. Αλλά και η κατανάλωση και περισσότερο τα γλυκά. Τα γλυκά, τα παγωτά. Απλώς όπως και όλοι, έτσι και εμείς προσπαθούμε σε αυτή την κρίση να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα, να δούμε τους πελάτες μας καλύτερα. Υπάρχει ένα πελατολόγιο που το είχαμε και το έχουμε. Απλώς έχει πέσει η κατανάλωσή τους. Η αγοραστική δύναμη εννοείται με αποτέλεσμα. Η αγοραστική δύναμη, ναι. Ναι. Πέφτοντας η αγοραστική δύναμη, πέφτουν σε όλους τους κλάδους, έχει κάποια μείωση. Η μείωση αυτή πώς την υπολογίζει? Η μείωση αυτή πριν την κρίση έχει πέσει 30% περίπου κάτω. 30 με 35%. Παίρνει ένα ψωμί, παίρνει... Ο κόσμος αυτή τη στιγμή όπως, δεν είναι όπως ήταν παλιά, προσπαθεί και αυτός ανάλογα με την κρίση να προσαρμοστεί στο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί. Ένα ψωμί, δύο ψωμιά, δύο κουλούρια, ξέρω εγώ, τα γλυκά, τυρόπιτες, οτιδήποτε. Οι καταναλωτές αναζητούν τη φθηνή λύση, κάνουν ακόμα και παζάρια με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να βρίσκονται σε δυσχερή θέση για να μην μείνει το εμπόρευμά τους στο ράφι. Σε αντίθεση με τα καταστήματα τα οποία επιδιορθώνουν παπούτσια, αφού φαίνεται ότι οι καταναλωτές δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στο παπούτσι τους για λόγους οικονομίας. Και εξοικονόμηση χρημάτων και φυσικά προσπαθούν να επιδιορθώσουν ένα παπούτσι το οποίο το έχουν πληρώσει ακριβά, προσπαθούν να το κρατήσουν όσο δυνατόν περισσότερο για να κάνουν μια μεγαλύτερη απόσβεση, ας πούμε. Ναι, είναι. Εντάξει. Βέβαια, υπάρχει το πρόβλημα ότι υπάρχουν φθηνά παπούτσια, οπότε. Δεν αξίζει κάποιος να τα επιδιορθώσει. Η πελατεία μας όσο πάει αυξάνεται. Όχι ραγδαία, αλλά ναι. Είναι, όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο είναι ένα επάγγελμα της κρίσης, θα έλεγα. Τι γίνεται, τρώει ο Έλληνας μπουγάτσα? Όταν έχει πληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις και του περισσεύουν λεφτά, ίσως και να φάει. Εντάξει, οι πωλήσεις γενικότερα της μπουγάτσας και ήταν και ένα είδος το οποίο γενικότερα ήταν κατεξοχή ελληνικό, επομένως πουλούσε. Τώρα πλέον και λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού βγήκαν πάρα πολλές αλυσίδες, πάρα πολλά είδη διαφορετικά. Η τσέπη μειώθηκε, οπότε πλέον πάμε σε είδος πολυτελείας και αρχίζουμε και κόβουμε. Θα φάμε μπουγάτσα την Κυριακή μετά την Εκκλησία, ίσως όταν περισσεύουν λεφτά αφού έχουμε πληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Έχει πάει πλέον σαν ελαφρώς είδος πολυτελείας. Πέρσι και καλύτερα. Εσείς τώρα, από το δικό σας κλάδο και τομέα, πώς βλέπετε την κίνηση εδώ? Πεσμένα. Έχει 2-3 ξενοδοχεία και κινιόμαστε, αλλιώς δεν θα είχε τίποτα. Πολλοί κόσμος μένει βέβαια εδώ. Μένει αρκετός κόσμος. Έχει μεγαλώσει το Πλαγιάρι. Είναι και τρόλοφος κοντά. Τα καταστήματα όμως δεν τα βλέπουμε γεμάτα. Δεν γεμίζουν τα μαγαζιά εδώ, δεν γεμίζουν. Δεν γεμίζουν. Είναι δύσκολο. Οι άλλοτε καλές εποχές αποτελούν πλέον όμορφες αναμνήσεις και οι καταστηματάρχες προσπαθούν με αρκετή προσπάθεια να μην βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά τους.